έδωσες σε διαφήμιση Facebook ή Google 1000 ευρώ και εισέπραξες 1000 ευρώ. Κέρδισες ή δεν κέρδισες? Και βέβαια κέρδισες. Μα Κώστα, δεν κατάλαβες. Έδωσα, κέρδισα 1000 ευρώ και τα ξανάδωσα πίσω σε διαφήμιση. Τα έδωσα και βέβαια κέρδισες. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω γιατί το να δώσεις 1000 ευρώ σε διαφήμιση και να πάρεις 1000 ευρώ είναι κέρδος. Αλλά επίσης πώς θα μετατρέψεις τα 1000 ευρώ που έδωσες, που κέρδισες, σε 10.000 ευρώ. Γεια χαρά, είμαι ο Κώστας Κανάρης και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρήσεις να ορίσουν μια στρατηγική χρησιμοποιώντας εργαλεία internet marketing για να κερδίσουν περισσότερους πελάτες, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και τα κέρδη τους. Πάμε λοιπόν. Facebook διαφημίσεις ή Google διαφημίσεις, όπου και αν δίνεις λεφτά. Έχεις λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα υπηρεσίες. Έδωσες 1000 ευρώ, πήρες 1000 ευρώ. Έτσι. Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε 10 πελάτες επί 100 ευρώ. Άρα λοιπόν ο κάθε πελάτης το πήρες με 100 ευρώ. Δεν έδωσες όμως κάτι από την τσέπη σου. Όσα έδωσες, τόσα πήρες. Γιατί όμως κέρδισες? Γιατί κέρδισες ένα νέο πελάτη χωρίς να σου κοστίσει. Δεν σου κόστησε αυτός ο πελάτης. Σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να έχεις πολιτές, να τους πληρώνεις μισθό για να σου φέρουν ένα νέο πελάτη. Αν ήδη το κάνεις, γνωρίζεις πόσο μεγάλο είναι το κόστος. Διαφορετικά, σε άλλη περίπτωση να έχεις αντιπροσώπους ή μεσίτες που θα τους δώσεις προμήθεια για να σου φέρουν ένα νέο πελάτη. Έτσι λοιπόν σε αυτή την ακραία περίπτωση, έδωσες 1000, πήρες 1000, ο νέος πελάτης δεν σου κόστησε. Τώρα, αυτός εδώ ο πελάτης σου έδωσε 100 ευρώ ή ένας πελάτης 1000 ευρώ. Πώς το κάνουμε αυτό, πώς μετατρέπουμε το 100 ευρώ που σου έδωσε ο πελάτης σε 1000. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε με δύο εργαλεία. Το ένα είναι email marketing και το άλλο είναι το CRM. Εδώ σου δείχνω και το κόστος προσέλκυσης νέου πελάτη, ότι είναι 0. Αυτό σημαίνει τα αρχικά. Λοιπόν, email marketing. Γιατί είναι σημαντικό το email marketing όταν βάζουμε διαφημίσεις στο Facebook ή στην Google? Γιατί, αν αυτός ο πελάτης μου κάνει το κλικ, έρθει στη σελίδα μου, αλλά τελικά δεν κάνει τίποτα και φύγει, τότε είμαι με την καλή ελπίδα ότι θα με ξαναβρει κάποια στιγμή για να με ξαναχρεώσει και να έρθει σε μένα. Αν όμως εγώ έχω μία φόρμα που του δίνω κάποιο αντάλλαγμα, αυτό λέγεται ηθική δωροδοκία, δηλαδή είμαι μεσίτης και έρχεται στο site μου και αντί να του δείξω κατευθείαν τα ακίνητα, του λέω κατέβασε τον οδηγό ή δες το βίντεο, βάλε το email σου στη φόρμα και δες το βίντεο πώς θα κερδίσεις χρήματα, θα κερδίσεις ένα 20% ή θα μειώσεις 20% το κόστος από αυτή την επένδυση. Παράδειγμα παίρνω, έτσι. Βάζοντας λοιπόν το email, εμείς έχουμε αυτόν τον υποψήφιο πελάτη μέσα σε μία λίστα. Γιατί είναι σημαντική λοιπόν αυτή η λίστα? Γιατί με αυτή τη λίστα μπορούμε να δουλέψουμε μαζί του. Έχουμε δύο συστατικά, έχουμε το χρόνο και το χώρο. Έχοντας λοιπόν το χρόνο και το χώρο, δηλαδή να του στέλνουμε email όχι προσφορών, αλλά για να μας δει, να δει ποιοι είμαστε, να δει την αξία μας, να του δώσουμε κάποιες πληροφορίες, να μάθει την εξειδίκευσή μας, να μας δει, να τον στείλουμε στα social media να μας δει, να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του, τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες αυτός ο επισκέπτης να γίνει πελάτης. Έτσι λοιπόν, αν αυτός ο πελάτης μου κόστησε 100 ευρώ, τα οποία δεν τα έβαλα είπαμε από την τσέπη μου, απλά τα πήρα και τα έδωσα. 100 ευρώ, αυτόν τον πελάτη μπορούμε με τις μεταπωλήσεις, ερχόμενοι σε επαφή μαζί του με το email marketing, να τον κάνουμε ένα πελάτη των 1000 ευρώ. Τώρα αν γίνει αυτός ο πελάτης των 1000 ευρώ από 100 σε μία εβδομάδα ή σε ένα χρόνο, δεν έχει σημασία. Αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική μεταπωλήσεων που έχεις. Αυτός εδώ ο πελάτης, αναλόγως το προϊόν ή τις υπηρεσίες που έχεις, μπορεί να γίνει ένας πελάτης των 10.000 ευρώ. Αναλόγως πάλι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχεις.
Το σημαντικό είναι ότι αυτός εδώ ο πελάτης που εσύ ίσως φαινομενικά στην αρχή πίστευες ότι δίνοντας 1000 ευρώ διαφήμιση και παίρνοντας 1000 ευρώ τότε μάπα η διαφήμιση δεν αξίζει, αυτός εδώ ο πελάτης έγινε ένας πελάτης των 10.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν ο τρόπος που μετράμε τη διαφήμιση δεν είναι έδωσα 1000 πήρα 1000, αλλά έδωσα 1000 πήρα 1000, δεν μου κόστησε τίποτα πελάτης. Πώς μπορώ τώρα αυτά τα 1000, δηλαδή τους 10 πελάτες, να κάνω 10.000 ευρώ τον κάθε πελάτη, άρα επί 10 να βγάλω 100.000 ευρώ, ενώ μου κόστησε μόνο 1000. Δεύτερο σύστημα, το CRM. Οπωσδήποτε κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ένα CRM, δηλαδή ένα σύστημα καταγραφής της δραστηριότητας των πελατών, το οποίο δεν είναι ERP, δηλαδή δεν είναι αυτό που βγάζει τα τιμολόγια και καταγράφει τους πελάτες απλά, είναι ένα σύστημα marketing. Ανοίγει νέες υποθέσεις, βρίσκει ευκαιρίες, καταγράφονται όλα. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η καταγραφή της δραστηριότητας του πελάτη. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον πελάτη, τι άλλο μπορούμε να του δώσουμε, πώς μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, μπορεί να μετατραπεί σε πωλήσεις 1000 ευρώ. Αυτά από μένα. Αν είσαι στο YouTube, Facebook κτλ, ξέρεις, subscribe, καμπανάκι, share, σχόλιο, κάνε την ερώτησή σου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!